Τώρα, κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Κώστα Κώστα. Κώστας Κώστα, στις 8. Καλώς ορίζετε, κυρίες και κύριοι, στο πρόγραμμα. Και σήμερα, όπως βλέπετε, έχουμε πάρα πολλά φαγητά εδώ, γιατί θα μιλήσουμε για τα κυπριακά παραδοσιακά φαγιά και τραγούδια. Έχουμε μαζί μας, για να μας πει για αυτά τα πράγματα, ένα θερμό χειροκρότημα για τον Μιχάλη Τερλικάς. Γεια σου, Κώστα. Είπα, έτσι ήταν ο παππούς μου. Έτσι, α. Είπα μια στα πανιά, λέει. Είπα πρώτη και του χρόνου επιτρόπη. Αν είμαστε οι ανθρώποι. Ναι, εγώ λέω, ο παππούς μου λέει, είπα μια στα πανιά, είπα δυο στο χωριό και είπα τρεις στο σπίτι της. Στο σπίτι της. Πού το σπίτι της, δεν το είπα. Λοιπόν, καλώς όρισες στο πρόγραμμα. Καλώς ευρέθημα. Θα σου πω, μισό λεπτό, έναν και ακόμα πρόγραμμα. Όχι, νομίζω να... Φάμε σιόρτια άλλη φορά, κάνουμε ένα μόνο. Λοιπόν, πέμω, όταν κάθονται οι Κυπρέοι, έτσι στο καφενείο, σε έναν τόπο έτσι, τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνουν, που τρώσουν, τι είναι το πρώτο πράγμα. Πρώτο πράγμα, ό,τι έβρουν μπρος τους τρώσουν κατά. Αλλά άμα φάσουν και πιούσουν καμιά, κυρίως ζιβανία, σε κανένα κρασί, είπα, γυρίζουν στην τραγουδιά ύστερα. Γυρίζουν το στην τραγουδιά. Δηλαδή αρκεύκουν και τραγουδούν. Α, λοιπόν, με αφάω και αρκεύκουν να τραγουδήσουμε. Να τραγουδήσω εγώ πρώτα. Ναι. Επί να μου ειδοποιήσεις. Να ξέρω από κάτι, να είμαι έτοιμος. Ναι, ναι. Λοιπόν, ετοιμάστου. Ναι. Ένα, δύο, τρία. Πάρε ανάσα. Ναι. Έγιν τα τραούδι να σου πω, Κώστα μου να σ' αρέσει. Όμπως είσαι αγγελικό κορμί και χαιρομίλη με εσύ και χαιρομίλη με εσύ. Το στόμα που τραγούδισε να το παραχρυσώσεις. Χρωσόσο. Ναι. Μίλω που τον παράδεισο να φέρω να του δώσω. Ω, ευχαριστώ πολύ, Λεβέννη. Πολλά ωραία. Και να σου πω. Πρέπει τώρα τραγούδια που λαλούν αυτό το τραγούδι ειδικό που λένε ή δεν είναι κι άλλα. Όχι, λαλούν πολλά. Σαν τι για πράγμα. Άμα κάθονται στο τραπέζι, περίμενε να τρώω εγώ, είναι να με πιέσουν που είναι να τρώω μόνο εσύ. Εντάξει, βαθέ να φάσεις. Αν κάνω στο τραπέζι, τρώει ύστερα, δεν πειράζει. Τι κάνει. Λοιπόν, αν κάνω στο τραπέζι, λαλούν τα λεγόμενα τραγούδια της τάβλας. Της τάβλας. Ο ασερομπάζο τσέρκουμε αυκήν στο μάχαλά σου. Ω, να δω τα μαύρα μάτια σου, να ακούσω τη λαλιά σου. Λα, 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 λα. Καταλάβεις τίποτε? Ναι. Με τον αέρα σου, εντάξει. Λοιπόν, σκέφτηκα κάτι. Ναι. Εσύ να τρώει και εγώ να πίνω. Δεν πειράζει. Να μην είναι το αντίθετο, γιατί δεν πίνω ακόμα. Αυτό τι είναι, ζιβανία. Ζιβανία, ναι. Είναι το ουίσκι των Κυπριακών που λέω. Το ουίσκι των Κυπριακών. Ναι, πολλά πιο δυνατό. Θα σου πω ένα ένιγμα. Ξέρεις που ένιγματα. Αλλά πέτω, γιατί πρέπει να πήγαινε. Ξέρεις ένιγματα. Ενίγματα, τι είναι αυτά. Ενίγματα, διάσετσι, διάφορα κλειδιά. Α. Και πρέπει να βρεις τι είναι. Κατάλαβα. Εντάξει, είμαι καλός παθητής. Εντάξει. Το τσιλί μου στο τσιλί σου, το μακρύ μου στο τρυπί σου. Ξαναπέτω. Το τσιλί μου στο τσιλί σου, το μακρύ μου στο τρυπί σου. Δηλαδή η τσιλιά μου, η τσιλιά σου. Ναι, το μακρύ μου στο τρυπί σου, έτσι. Το μακρύ σου. Εξηγά το εσύ του. Είναι το χερομίλι. Δεν είναι γύρω που νόμισες. Όχι, δεν είναι τα πράγματα, ρε.
Όχι, ρε. Τα γρίλια βέβαια. Α, εσύ τα φέρεις τα γρίλια. Α. Επειδή θέλει... Ξέρεις να μόνο τα γρίλια. Όχι, ξέρω, να μου... Πάντως τρώνται. Αρέσει και μου το φάγεις. Ναι, ναι. Φαίνεται σου. Να τσιλίσουμε την ποινιά. Γιατί ονομάζεται τσιλίσουμε την ποινιά. Για να τσιλίσουμε, διότι πάει πρώτα το ποτό. Ναι. Τι στρα και το φαΐ, μπορώ να τσιλά το. Τσιλά το. Και μετά πίνεις το ποτό, τσιλά το φαΐ. Τσιλά το ποτό, τσιλά το φαΐ. Πάμε που τσίλιμα σε τσίλιμα ύστερα. Πότε άρχισες να ασχολείσαι με τούτα τα τραγούθια. Ακούω σου πω. Μου τσις αρέσει κάμω τα τραγούθια τούτα του παραδοσιακά. Μετά που κάμποσα χρόνια που μεγάλωσα, άρχισα να ασχολούμαι συστηματικά, να τα ερευνώ, να τα μελετώ, να ακούω από παλιούς, να τα καταγράφω. Και έτσι ξέρω κάμποσα πάρα πολλά τραγούδια από ούτα. Ξέρεις κανένα έτσι το, αυτό που σου αρέσει περισσότερο. Ετοιμάς του, α. Ναι, ωραία. Κάμε... Να, από τούτα, από τούτα. Α, τούτα! Περάσα σου. Περάσα σου. Μεγάλος πόνος πρέπει να ήταν, α. Είναι το φάκι που πάμε, έτσι να πω. Όχι. Και όταν πάω τουαλέτα, κάνω και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, έχεις κανένα άλλο τραγούδι να μας τραγουδήσεις. Ναι, ναι. Ένα σοβαρό, έτσι. Ναι, μια φωνή που την Καρπασία. Οι φωνές. Η κάθε περιοχή της Κύπρου έχει τις φωνές της, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο τραγουδούν. Τούτοι που να πούμε είναι η καρπασή της. Κι από το ρίζο καρπασό Πράγματι καταπληκτική είναι η φωνή σου και θα ακούσουμε περισσότερα τραγούδια, όχι τώρα, μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, εσύ έβαλε... Πρόσεχε. Κατά λάθος. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια είναι τι είδος τραγούδια. Λοιπόν, τα πιο πολλά τα κυπριακά τραγούδια είναι όλα ασχολούνται με τον έρωτα. Άλλα με έναν ύφος πιο σοβαρό, πιο πονεμένο, και άλλα έχουν και το χιούμορ τους. Έχει χιούμορ, έχουν και το χιούμορ τους, στον τρόπο που τραγουδιούνται, στο περιεχόμενο. Ναι. Στο πράγμα σπίζει ένα λοιπόν, χιούμορ, ένα με χιούμορ. Ας πω έναν που είναι λίγο χιουμοριστικό τραγουδί. Έλα να πάμε μουζουρού κι εις τα βουνά τα καμά που δίνω ήλιος γλυόρα μάνα μου να πέσουμε ένα ανταμά που δίνω ήλιος γλυόρα μάνα μου να πέσουμε ένα ανταμά τσα μουζουρου χι τσα μουζουρου χου τσα μουζουρου του χι 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 του χου 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 του κα 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 τσα μάνα μου. Ας συνεχίσουμε πριν να πάω τον θέατρο. Τώρα που άκουσα αρκετά τραγούδια αυτά, θα προσπαθήσω και εγώ να κάνω ένα. Έχω και εγώ ένα. Πάντως φαίνεται σου, α. Τι. Που τη φάτσα έτσι που το καλούπι φαίνεται ότι πρέπει να είσαι ωραία φωνή. Η τενόρη έτσι είναι. Τενόρη. Ναι, ναι, ναι. Να δεις τώρα. Έλα, Λεβέντη. Είπα. Είπα.
Che scevere venna mamma la vostra, un gevere venni zin. Che studuro se dava la vapra, di viri vite, chiavara l'uru vuru d'amu. Viva! Είστε μια πολύ καλή ιδέα. Που τα αύριο θα σε παίρνω μητά μου. Θα σε παίρνω μας έναν κουλουβί για το τραγούδι για αυκάλε μολάρια αγιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τα μοιράσουμε βέβαια. Βέβαια. Καλή μόνο. Εντάξει. Πέ μου, άμα ακούεις κυπριακά τραγούδια καταλαβαίνεις τις λέξεις. Κάποτε στο «ε» το «α» καταλαβαίνω τα. Είναι λίγο δύσκολο. Θα με κάποιες... Άμα καταλαβαίνεις το «ε» και το «α» ήταν που μείνει. Κάμε και μια έτσι τεστ. Κάμε ένα τεστ. Λοιπόν, εντάξει. Ας ρωτήσω μερικές λέξεις να δούμε να μπορεί. Ξέρεις να μπουν το «ο Σιερκάς». Ο Σταύρος ο Σιδεράς, τίποτε... Τώρα μας πιάει ο Σταύρος ο Σιδεράς κανήκημα. Τι είναι εσύ. Ο Σιερκάς είναι ο γάδαρος ο γκρίζος. Το αλόπος, ξέρεις να μου το αλόπος. Όχι να μου πεις ο αλόπος τώρα. Όχι, αλόπος. Ναι. Αλόπος, δηλαδή αλόπος μήπως. Α, μπράβο. Δηλαδή, πιθανόν. Ναι. Λοιπόν, Μιχάλη, μπορώ να μου πεις έτσι ένα στίχο και να το αναλύσω εγώ να σου πω τι σημαίνει. Τραγουδιστά, βέβαια. Ον τον αξάμον της βουκάς της την πουγκα μου κρατώ τον, στην πουγκα μου κρατώ τον. Ον κι αν τον άτησα τίμηθω φκαλώ τον και φιλώ τον, φκαλώ τον και φιλώ τον. Φκάλεις τον και φιλά τον. άκουσα ότι είσαι και ηθοποιός. Κάποτε, κάνω και ηθοποιό, εντάξει. Κάμε και ηθοποιό, ναι. Περιστατικό, αστείο. Έπαιζα σε έναν έργο που σε κάποια φάση έπρεπε πάνω στη σκηνή να φκάρω τα ρούχα μου και που κάθε φορούν μαγιό να κάνω τον Παλαιστή, μου Παλαιστή και να φκάρω τα ρούχα μου, να μείνω τον μαγιό να κάνω... λοιπόν, πήγαμε σε ένα χορκό να παίξουμε, τα λόγια σε συνέβη και εγώ και την ήρθα να εξίασα να φορήσω το μαγιό που κάτω. Και όχι μόνο εξίασα να φορήσω το μαγιό, δεν φορήσα τίποτε που κάτω. Και πάω στη σκηνή, προχωράν το έργο. Δεν ξέρω, ήταν λόγης, ήρθε μου, δηλαδή ένα λεπτό πριν την ώρα που βγάλω τα ρούχα μου, θυμήθηκα ότι δεν φορούν τίποτε που κάτω. Γιατί αν δεν αθήμου μου, μπορούσα να βγάλω τα ρούχα και να βγάλω δεν ξέρω, πάω στη σκηνή. Δεν ήταν κάποιος το ελέφαντο. Θα φκένε καλύτερα το σιό αν το ξεχανές. Μπορεί, ναι. Ή ήταν στις τακτάτους πίσω. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα θερμό χειροκρότημα για τον Μιχάλη Κερλικάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Okay. Yeah. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, κύριε Σγκρίνη, να σας δούμε ξανά αύριο στις 8. Καληνύχτα. Ευχαριστώ.